Ένα πρωτοφανές επεισόδιο με φόντο το σεισμό του Αρκαλοχωρίου σημειώθηκε το πρωί στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζά. Δημότης του οποίου το σπίτι έχει υποστεί καταστροφές, μπήκε μέσα στο Δημαρχείο και έσπασε το διαχωριστικό και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στη γραμματεία του Δημάρχου, γιατί μέχρι σήμερα, όπως είπε, δεν έχει λάβει την αποζημίωση που δικαιούται. Ήρθε στο Δήμο και δημιουργήσε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά υλικές ζημιές στο γραφείο της γραμματέας του Δημάρχου. Σπάσαν υπολογιστές, προπετάσματα. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία και διενεργεί και η δικαιοσύνη και διενεργεί αυτά που πρέπει να κάνει. Ο Δημότης, που σαν τάβρος εν Ιαλοπολείο προκάλεσε αναστάτωση και φθορές, είναι από τους πληγέντες, τον οποίο ο οικισμός πιθανά δεν έχει ακόμη ενταχθεί στην πλατφόρμα της αρρωγής. Γεγονός που όμως δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε αρμοδιότητα του Δήμου, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης, ο οποίος κατηγορηματικά είπε ότι δεν θα γίνουν δεκτές τέτοιες συμπεριφορές σε βάρος εργαζομένων. Πράξεις βίας σε πράγματα που δεν φταίμε, που αγωνιζόμαστε και είμαστε δίπλα στο Δημότη, δεν είναι δικαιολογημένες και θα πρέπει να το καταλάβουν οι Δημότες και να σταματήσουν και να είμαστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο τόπος. Ο κ. Κοκοσάλης, μιλώντας στην Κρήτη TV, ανέφερε ότι η δέσμευση του Υπουργείου Υποδομών είναι ότι όλες οι περιοχές θα ενταχθούν στην πλατφόρμα, συνιστώντας ψυχραιμία στους πολίτες. Καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που περνάνε και τις δύσκολες στιγμές περνάνε. Να ξέρουν ότι η αυτοδιοίκηση σταθεί δίπλα τους. Παλεύει για αυτούς. Έχει γίνει ένα λάθος εκπαραδρομής όχι μόνο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αλλά και στο Δήμο Μινώα. Δημοτικά διαμερίσματα, κάποια έχουν μείνει απ' έξω. Μάλλον οικισμοί δημοτικών διαμερισμάτων έχουν μείνει απ' έξω. Για παράδειγμα, έχει μπει οι Αγίες Παρασκές, δεν έχουν μπει τα κελιά. Έχει μπει η Μυρθιά, δεν έχουν μπει οι Αστρακοί. Έχει μπει το Χαράκι, ο Βοριάς, δεν έχει μπει το Μαδέ. Αυτά το Πειράθι που είναι δίπλα με το Τεφέλι, ενώ έχει μπει το Τεφέλι. Έχει πει ο Υπουργός η επίσκεψή του την τελευταία φορά εδώ, δήλωσε ότι αυτά θα διορθωθούν με νέα απόφαση η οποία θα βγει. Έχουμε ενημερώσει τους Δημότες, δεν κάνουμε άλλη δουλειά το τελευταίο διάστημα και θα πρέπει να κάνουν υπομονή ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν και να πάρουν την αρρωγή αυτή που τη δικαιούνται. Η υπόθεση πάντως πήρε την νόμιμη οδό, καθώς ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές. Μας στεναχωρεί βέβαια, μας στεναχωρεί γιατί κάποιοι δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά μας. Δεν είμαστε εμείς υπέτειοι που ενδεχομένως δεν μπήκε ένα δημοτικό διαμέρισμα στην πλατφόρμα. Είναι θέμα της κυβέρνησης, η οποία κινήθηκε τάχιστα, αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ενδεχομένως ένα λάθος που έγινε. Θα διορθωθεί όμως το λάθος. Θα διορθωθεί, να το καταλάβουν οι δημότες αυτό. Θα διορθωθεί και στο Αρκαλοχώρι, θα διορθωθεί και στο Δήμο μας.